Υπάρχει μια έκκληση βοήθειας τώρα από όλη την Ελλάδα. Κοιτάμε πώς θα μαζευτούμε οι πάντες για ένα 7χρονο κορίτσι, την Αναστασία, που έχει διαγνωστεί με έναν όγκο στον εγκέφαλο, με έναν επιθετικό τύπο καρκίνου. Και οι γονείς της από την Καλαμάτα ζητάνε βοήθεια. Πραγματικά λένε ότι αυτό που έχει συμβεί στην Καλαμάτα ως στήριξη είναι κάτι το απίστευτο. Το έχουν μπει κουμπαράδες σε πάρα πολλά σημεία και ο κόσμος ανταποκρίνεται, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό, παιδιά. Το έχουμε ξανακαταφέρει και έχουμε μαζέψει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή για το παιδάκι που είχε αυτή τη σπάνια αρρώστια. Πριν από περίπου ένα χρόνο και πήγε στην Αμερική και είναι και πολύ καλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το κορίτσι αυτό, να πούμε ότι θα το κουράρει ένας γιατρός που είναι Έλληνας στο εξωτερικό. Έτσι. Πώς λέγεται, Ζαχαρούλης, νευροογκολόγος. Το θέμα είναι το εξής, το ποσό είναι 700.000 ευρώ, αλλά δεν πρέπει να μας φαίνεται τόσο τεράστιο, γιατί όταν μιλάμε ότι λέμε να συνδράμει όλη η Ελλάδα, εννοούμε να συνδράμει όλη η Ελλάδα, ακόμη και οι Έλληνες του εξωτερικού, όποιος άνθρωπος θέλει να βοηθήσει. Να μην ξεχνάτε, είχα κάνει ένα βίντεο για ένα φίλο που είχε το παιδάκι του άρρωστο και μαζέψαμε χρήματα αρκετά. Και είπα ότι δυστυχώς δεν τελειώνει αυτό. Απλά αλλάζει το όνομα του αρρώστου. Δηλαδή δεν θα τελειώσει ποτέ η προσφορά. Ποτέ. Και το βασικότερο ποιο είναι, ότι μου είπε ο φίλος μου ότι οι καταθέσεις που πήγανε, γιατί πάει αναλυτική, ήταν και, και ένα ευρώ. Του ενός ευρώ. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι παιδιά, και ένα ευρώ να βάλουμε, αν μαζευτούν ένα εκατομμύριο άνθρωποι και βάλουν ένα ευρώ, έχουμε ένα εκατομμύριο. Ναι, δηλαδή είναι απίστευτο. Πρέπει όμως να το τονίσουμε. Και έχουμε δείξει μέσα στα χρόνια πώς, όταν ενωνόμαστε, τι μπορούμε να καταφέρουμε. Και πραγματικά ένα ευρώ δεν είναι τίποτα. Παιδιά, ένα ευρώ καθένας. Αυτό όμως, ενώ το λέμε προφορικά, σας διαβεβαιώ και σας πιστοποιώ ότι από την προηγούμενο έρανο που κάναμε, που ζητήσαμε βοήθεια, ο κόσμος μας έγραφε μηνύματα, όταν είπατε ένα ευρώ φτάνει. Τότε είπα θα το βάλω. Ναι. Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί. Να σας πω ότι στους λογαριασμούς αυτούς βρεθήκανε ποσά 0,60, 0,70 το υπόλοιπο που είχαν από το λογαριασμό. Αλήθεια το ποσό μαζεύεται. Αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχουν ούτε. Πιο συγκινητικό αυτό. Ναι. Πραγματικά. Από το μεγάλο το ποσό, έτσι. Γιατί είναι. Ένας άνθρωπος έχει 0,60 στο λογαριασμό του και απλά κάνει την κίνηση γιατί δεν έχει άλλα χρήματα και τα δίνει. Και είναι απίστευτο ότι κάποιοι αισθάνονται άσχημα, θεωρούν ότι είναι λίγο και δεν θέλουν να φανεί ότι έβαλαν αυτό το λίγο. Αλλά παιδιά, αυτό το λίγο είναι το σημαντικότερο από όλα. Δεν είναι ντροπή όμως. Κάντε την κίνηση και μακάρι από Δευτέρα να έχουμε να σας πούμε πολλά μπράβο σε εσάς προσωπικά.